Στο σημερινό μας επεισόδιο θα φτιάξουμε υγιεινές, θρεπτικές και πανεύκολες μπάρες δημητριακών με σοκολάτα. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και βούτυρο, σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμες. Γεια σας, φίλοι μου! Λοιπόν, το καλοκαίρι έρχεται και ξέρω όλοι πολύ καλά ότι ψάχνετε να βρείτε ωραίες λύσεις για σνακ που να μην έχουν πολλές θερμίδες. Υγιεινό φαγητό, θέλετε υγιεινό φαγητό και γενικά θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να φτιάξετε μπάρες δημητριακών. Σας έχω τη λύση. Γιατί οι μπάρες δημητριακών συνήθως γίνονται με πάρα πολύ ζάχαρη. Ζάχαρη κρυμμένη που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Εγώ θα σας δώσω μια συνταγή που δεν έχει ούτε ένα γραμμάριο ζάχαρη. Να προσθέσουμε μέσα στη συνταγή, γιατί η σοκολάτα που θα ρίξουμε μέσα έχει λίγο ζάχαρη, να μην λέμε ψέματα, να λέμε τα πράγματα πώς είναι. Αλλά ίσως να είναι το πιο μοναδικό σνακ που έχετε φάει ποτέ σας. Είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε, μπορείτε να το φτιάξετε όλοι, δεν χρειάζεται φούρνο να το ψήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω μόνο τα υλικά. Ταχίνι, μέλι, σοκολάτα, βρώμη και ξηρή καρπή. Αυτά είναι τελικά που χρειαζόμαστε και σίγουρα μπορείτε 100% να τα φτιάξετε μόνοι σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για τη συνταγή θα χρειαστούμε 450 γραμμάρια ταχίνι, 200 γραμμάρια μέλι, 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα σε κομμάτια, 150 γραμμάρια διάφορους ξηρούς καρπούς, 150 γραμμάρια δημητριακά, 200 γραμμάρια βρώμη και 80 γραμμάρια cranberries. Στη συνταγή έχω 200 γραμμάρια μέλι. Τι γίνεται, αν προσπαθήσω να ρίξω το μέλι έτσι όπως είναι, κατά πάσα πιθανότητα το περισσότερο θα μείνει στο μπολάκι. Οπότε τι θέλω να κάνετε, θέλω να πάρετε και να βάλετε στο φούρνο μικροκυμάτων για 30 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται παραπάνω, 30 δευτερόλεπτα είναι αρκετά. Τώρα, έχω άλλο ένα μπολάκι που έχω τη σοκολάτα. Θα τη σπάσω μικρά κομματάκια. Άμα δεν έχετε φούρνο μικροκυμάτων, τα λιώνετε σε μπεν μαρί. Έχουμε δείξει άπειρες φορές για τον μπεν μαρί πώς μπορούμε να λιώσουμε αντικείμενα μέσα. Είναι μια κατσαρόλα με νερό, πάνω βάζουμε μια μπασίνα σιδερένια και ρίχνουμε πάνω τη σοκολάτα και λιώνει πολύ εύκολα. Εγώ, γιατί δεν έχω βάλει καθόλου κατσαρόλα σήμερα, θα τα κάνω όλα στα μικροκύματα. Οπότε ψιλοκόβω τη σοκολάτα μου καλά. Θα γίνει το αγαπημένο σας snack, σας το υπόσχομαι, θα το φτιάχνετε όλη την ώρα. Όλος ο κόσμος θα ζητάει τη συνταγή. Εσείς βέβαια θα του λέτε ότι την πήραμε τη συνταγή από το Kitchen Lab και θα στέλνετε το link για να μπαίνουν μέσα να τη βλέπουν. Συνταγή την έχω αναλυτικά στο site. Κάθε φορά τα έχω όλα αναλυτικά στο site. Το μέλι μου το έβαλα στο φούρνο μικροκυμάτων και θέλω να δείτε τη διαφορά. Τώρα, ρίχνω μέσα τη σοκολάτα. Θα λιώσω αυτή τη σοκολάτα στα 800 βατ για περίπου 2 με 3 λεπτάκια. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλουμε μία μαρίζ. Ρίχνουμε μέσα όλο το ταχίνι σε ένα μπολ. Όλο. Τι ωραίο πράγμα το ταχίνι. Τι υγιεινό πράγμα το ταχίνι. Τι γευστικό πράγμα το ταχίνι. Έχουμε συνηθίσει το ταχίνι να το τρώμε μόνο σε περιόδους νηστείας. Άμα δεν σας αρέσει καθόλου όμως το ταχίνι, μπορείτε να βάλετε φυσικό βούτυρο στη θέση του, γίνεται συνταγή και με φυσικό βούτυρο. Το μέλι έχει γίνει σαν νεράκι επειδή το βάλα στο φούρνο μικροκυμάτων και θα το ρίξω όλο μέσα. Το βλέπετε? Σαν νεράκι. Οπότε τι γίνεται, δεν πρόκειται να χάσω ούτε γραμμάριο. Δεν θα μείνει καθόλου στο μπολάκι μου. Τώρα, από τη στιγμή που έριξα το μέλι μέσα στο ταχίνι, αρχίζω να ανακατεύω. Όσο ανακατέψω περισσότερο, τόσο πιο πολύ θα σφίξει το μείγμα. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αυτή είναι η συνταγή για το ταχίνι με μέλι που παίρνετε στο σούπερ μάρκετ. Όταν παίρνετε στο σούπερ μάρκετ ταχίνι με μέλι, αυτό που βλέπετε, είναι αυτό. Ταχίνι 450 γραμμάρια και μέλι 200 γραμμάρια. Όσο το χτυπάω παραπάνω, τόσο πιο πολύ θα σφίγγει. Βλέπετε? Ήδη πως έσφιξε. Για να δω, έχει λιώσει. Έχει λιώσει. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Στα 2 λεπτά έλειωσε. Βέβαια εξαρτάται από το φούρνο μικροκυμάτων. Εσάς μπορεί να σας πάρει περισσότερο. Στα 800 βατ, 2 λεπτά. Αφαιρώ τη μεμβράνη. Απαραίτητο να βάλουμε μεμβράνη. Ό,τι και να ρίξουμε στο φούρνο μικροκυμάτων χωρίς μεμβράνη καίγεται. Όταν βάζουμε μεμβράνη, εγκλωβίζεται η θερμοκρασία και όλα λιώνουν πολύ πιο ομαλά. Λιώνουν πιο σωστά. Έτσι όπως πρέπει να λιώσουν. Πάρω όλη τη σοκολάτα. Δεν θέλω να αφήσω τίποτα. Όπα και όπα και όπα και όπα. Και ρίχνουμε όλη τη σοκολάτα μέσα. Άρα, μόλις ανακατέψουμε, έχουμε και το ταχίνι με σοκολάτα που βρίσκεται και στο σούπερ μάρκετ. Ανακεφαλαίωση έκανα, έτσι απλά, για να μην μπερδευόμαστε. Και ανακατεύουμε. Έκλεισα και το φούρνο μικροκυμάτων για να μην ακούγεται.
Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο πράγμα. Κοιτάξτε εδώ τι θρεπτικό γλυκό έχουμε ετοιμάσει. Την πρώτη φορά που θα δοκιμάσετε θα νομίζετε πραγματικά ότι τρώτε χαλβά. Βέβαια είναι αστείο να το φτιάξουμε. Αυτό είναι μία βόμβα θρεπτικών στοιχείων. Έχει πάρα πολλές βιταμίνες, αρκετές θερμίδες, αλλά καλές θερμίδες. Έχει τα λιπαρά από το ταχίνι που είναι πολύ καλά λιπαρά, τα χρειαζόμαστε. Οπότε ως τώρα είναι super food, είναι super θρεπτικό και αξίζει να το δοκιμάσετε. Τώρα, πετάω μέσα τη βρώμη. Πετάω μέσα τους ξηρούς καρπούς. Εγώ έχω διάφορους ξηρούς καρπούς. Έχω φιστί και γίνηση, έχω καρύδι, έχω και φουντούκι. Και θα ρίξω μέσα και cranberries. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε cranberries, βάλετε σταφιδούλες, είναι μια χαρά. Και ανακατεύω. Η βρώμη είναι ένα καταπληκτικό υλικό. Ένα υλικό που μας δίνει σιγά σιγά ενέργεια και θέλω να δείτε πόσο πολύ έχει πήξει. Θα ρίξω αυτά τα δημητριακά που παίρνετε τα πολύ ωραία. Δεν θέλω να πω μάρκα, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ποια είναι. Αφήσω απλά λίγα, πολύ λίγα, για να ρίξω από πάνω. Τόσα. Και θα ανακατέψω πια με το χέρι. Θα κοιτάξω να τα σπάσω όσο λιγότερο γίνεται. Αυτά θέλω να μείνουν πιο μεγάλα κομμάτια, γι' αυτό και τα ρίξα στο τέλος. Απλά θα ανακατέψω. Να ανακατευτούν όλα τα υλικά μεταξύ τους. Βέβαια η ποσότητα που σας έχω δώσει είναι για τουλάχιστον 20 μπάρες δημητριακών. Έχουμε τελειώσει ουσιαστικά και θέλω να πάρετε λίγο και να φάτε. Εκείνη τη στιγμή μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για μένα. Μπορείτε να πείτε τον, τι ωραία συνταγή που έκανε, δεν μου πειράζει, βρίστε με, πείτε ό,τι θέλετε. Σκοπός είναι να δοκιμάσετε τη συνταγή. Σε αυτό το σημείο θα πάρω ένα ταψάκι, 20x30 είναι αυτό. Θα ρίξω μία μεμβράνη από εδώ και θα βάλω και μία μεμβράνη από την άλλη, στα βρωτά. Όσοι πάτε γυμναστήριο αυτή την συνταγή θα τη λατρέψετε, πραγματικά. Όσοι δεν πάτε γυμναστήριο με αυτή τη συνταγή μπορεί να πάρετε τόση ενέργεια που θα πάτε γυμναστήριο. Οπότε γενικά θα βοηθήσω πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι πρέπει να πάρω και αυτή τη συνταγή που σωστά από τα γυμναστήρια. Λοιπόν, απλώνω και λίγα έτσι από πάνω. Δεν θα σας πω να ρίξετε έξτρα σοκολάτα κτλ. Κτλ. Γιατί πολλές φορές παίρνετε μπάρες δημητριακών από το σούπερ μάρκετ και έχουν τόσο πολύ ζάχαρη, τόσο πολύ σοκολάτα που τελικά δεν είναι κάτι υγιεινό. Εδώ πέρα είναι άκρος υγιεινό. Λοιπόν, τυλίγουμε. 1, 2, 3, 4. Θα το βάλω στο ψυγείο να πήξει για τουλάχιστον 3-4 ώρες. Θα σας το βγάλω να το κόψω να δείτε τι έχουμε κάνει. Οι μπάρες μας είναι έτοιμες. Θα βγάλετε ένα μεγάλο μπλοκ από το ψυγείο. Τώρα, πώς τρώγονται. Ή τις έχετε στο ψυγείο για να κρατάνε και περισσότερο καιρό, αν και δεν έχει τίποτα μέσα που χαλάνε, δεν έχει κάτι γαλακτοκομικό που να χαλάει, καλό θα ήταν να τις τρώμε σε θερμοκρασία δωματίου. Οπότε, βάλτε τις στο ψυγείο και όταν θέλετε να φάτε, βγάλετε έξω μισή ώρα πριν για να τις φάτε έτσι για να κρατήσουν περισσότερο. Μπορείτε ακόμα και στην κατάψυξη να τις βάλετε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και αρχίζουμε να κόβουμε. Θα μετρήσω και πόσες βγάζει, γιατί σας είπα βγάζει καμιά 20αριά, οπότε να είμαι τίμιος. Να δούμε αν βγάζει 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Καλά, είμαι μάστορας. Τελικά είμαι μάστορας. Βγάλαμε 20 ακριβώς, όσες σας υποσχέθηκα. Σκόψω τη μέση και θα σηκώσω μία για να δείτε πώς είναι μέσα. Έχει όλα τα δημητριακά, έχει βρώμη, έχει μέλι, έχει ταχίνι, η γεύση είναι μοναδική. Για να τα φάμε, τα βάζουμε σε χαρτάκια. Τι συντηρούμε στην κατάψυξη, στο ψυγείο, τυλίγουμε μεμβράνη, παίρνουμε μαζί μας στο γυμναστήριο, παίρνουμε μαζί μας στη δουλειά, δίνουμε στα παιδιά μας στο σχολείο. Γενικά τις χρησιμοποιούμε για όλες τις στιγμές της ημέρας και θέλω οπωσδήποτε να τις φτιάξετε. Κάπως έτσι τελείωσε το σημερινό μας επεισόδιο. Νομίζω ότι έχετε ξετρελαθεί. Περιμένετε πώς και πώς να τελειώσουμε το επεισόδιο για να πάτε να αρχίσετε να φτιάχνετε τις δικές σας μπάρες δημητριακών.
να τις φτιάξετε, να μου στείλετε φωτογραφίες, τα κλασικά, τα κλασικά. Subscribe στο κανάλι μας, είναι δωρεάν, δεν στοιχίζει τίποτα και μπορείτε πραγματικά να μας στηρίξετε έτσι. Έτσι καταλαβαίνουμε και εμείς την αγάπη σας, οπότε κάνουμε περισσότερα βιντεάκια, περισσότερες συνταγές. Μην ξεχάσετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο axpetritzix.com, το νούμερο ένα site μαγειρική στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε γυμναστήριο. Φιλάκια πολλά.